αυτά το φαντικό μου, αρχίζουμε από την Κρήτη. Εκεί που πρέπει να αρχίσουμε. Και θα πάμε πολύ καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μήνυμα ανανέωσης και σταθερής πορείας με φόντο τις κάλπες των ευρωεκλογών έστειλε σήμερα από τα Χανιά πρώτο σταθμό της περιοδίας του στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης. Ευδιάθετος, συνοδευόμενος από τον σύντροφο του Τάιλερ και κρατώντας το σκυλί τους, περπάτησε στην οδό Τζανακάκη όπου είχε σύντομες συνομιλίες με πολίτες σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα. Στέφανε! Πώς είσαι? Καλά. Από το χωριό του μπαμπά σου. Θέλω να έρθει να με βρει. Το σκηνέ. Ποια είναι η δουλειά σου? Τα παιδικά μου χρόνια εκεί πήγαινα για διακοπές. Άντε και με την νίκη, άντε. Με την νίκη του λαού. Αγαπημένε μας. Η ελπίδα μας είσαι, αλήθεια. Δύο δώρο ήταν. Όλοι μαζί είμαστε ελπίδα. Πολύ. Σας αγαπούμε πάρα πολύ πάντως. Ειλικρινά σας αγαπούμε πάρα πολύ. Σε διάλογο που είχε με εργαζόμενο της ΔΟΕ Χανίων έξω από το κτίριο της εφορίας, ο Στέφανος Κασελάκης μίλησε για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να έχουμε εργαζομένους διοταχυτήτων. Πρώτο σταθμό του Στέφανου Κασελάκη στα Χανιά ήταν τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον υποδέχτηκε η πρόεδρος Μαρία Χίνου. Ο ίδιος μίλησε για ανάταξη του κόμματος. Εάν και έχουμε περάσει από διάφορα στάδια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναταχθεί. Και όπως βλέπετε και θα δείτε αυτές τις μέρες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι πιο συμπαγής από ποτέ, είναι ανανεωμένος και το ιδεολογικό του στίγμα είναι ξεκάθαρο. Ο Στέφανος Κασελάκης χαρακτήρισε καινοτόμο τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τις ευρωεκλογές, σημειώνοντας ότι κανένα άλλο κόμμα δεν τολμά να την ακολουθήσει. Μόνο εμείς αφήνουμε στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να συνεισφέρουν, να επιλέξουν εκείνοι και όχι ο πρόεδρος με την κλίκα του. Να επιλέξουν τα μέλη. Τους ανθρώπους που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν, τους πρεσβεύουν. Ο σύντροφος πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης στον τόπο του σηματοδοτεί την έναρξη της προοδευτικής αντεπίθεσης. Εδώ από τα Χανιά ο προεκλογικός αγώνας ξεκινάει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέφθηκε και την Μαλάξα, περιοχή από την οποία θα διέλθει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τα Χανιά στα Ελληνοπεράματα, τασσόμενος υπέρ μιας εναλλακτικής με υποθαλάσσια διασύνδεση. Η συντήρηση υποθαλάσσια είναι φτηνότερη πάντως. Φτηνότερη, δεν είναι. Πολύ φτηνότερη. Και όταν έχει δημοσιονομικού στόχου ενό κράτου, δεν το κάνει για μια χρονιά. Βέβαια, αυτές οι πυλώνες πλέον είναι ξεπερασμένες τεχνολογίας. Τα καλώδια που μπαίνουν στη θάλασσα, δηλαδή δείτε το πρόγραμμα της Ιταλίας, του ενεργειακού από το Ισραήλ, αυτά που μπαίνουν στη θάλασσα είναι για 200 χρόνια. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ακόμα και άμα το καταλάβει θα σηκώσει πραγματικά επανάσταση, είναι ότι θα μεταφέρουν από εδώ ή από την νότια μεριά. Πυλώνες 105 μέτρων και φτερωτή 150 μέτρα. Αυτό καταλαβαίνετε τι δρόμο χρειάζεται για να περάσει. Αργότερα στο κέντρο της πόλης έδειχνε να απολαμβάνει την επαφή του με τον κόσμο που τον υποδέχτηκε εγκάρδια, ενώ δεν άφησε στιγμή το πιστό σκυλί του τη Φάρλεϊ. Να αγοράσουμε. Το πρέπει να δώρο. Όχι, πάλι καλό. Με τίποτα. Πόσο κοστίζει? Είστε πρέπει να φαγούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δώρο στη Φάρλη, εντάξει. Ευχαριστώ. Κάτι είμαστε καλά. Πώς λέγεσαι? Φάιλιπ στη Φάρλη. Καλώς ήρθατε. Καλά είστε. Απόψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανοιχτή πολιτική ομιλία του στην Οδό Μουσούρων θα συναντήσει μέλη της νεολαίας για συζήτηση και ποτό. Η περιοδία του είναι